Λοιπόν, σήμερα ξεκινάει το διήμερο σεμινάριο το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του διακρατικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος με το τίτλο GeoE, με τουρισμό στα νησιωτικά γεωπάρκα. Είναι μια δράση η οποία κλείνει στην ουσία τα δύο χρόνια του έργου. Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται την πρώτη μέρα σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τον τουρισμό ή σκέπτονται να ασχοληθούν με τον τουρισμό και το γεωτουρισμό και επιχειρήσεις που έχουν το σήμα κοντά στο γεωπάρκο. Την επόμενη μέρα, την αυριανή, θα απευθύνεται σε άνεργους, σε συλλογικούς φορείς, συνεταιρισμούς, σε εθελοντικές ομάδες, σε ορειβατικούς συλλόγους και σε νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το γεωτουρισμό. Οι εισηγήσεις είναι δομημένες έτσι να δώσουμε μια γενικότερη πληροφόρηση για τα γεωπάρκα, το πώς δουλεύουν κλπ. Αλλά έχουμε φέρει και ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι στο κομμάτι του γεωτουρισμού, θα μιλήσετε μετά μαζί τους, οι οποίοι θα μεταφέρουν και τα παραδείγματα δικά τους και την εμπειρία που έχουν στο κομμάτι του γεωτουρισμού και να αναδείξουν και τη δυναμική που έχει πλέον ο γεωτουρισμός σαν νέα μορφή εναλλακτική τουριστική για την περιοχή μας. Βλέπω ότι η συμμετοχή είναι πάρα πολύ καλή από τους επαγγελματίες και δύσκολη μέρα είναι η μέρα εργασίας. Η αυριανή επίσης είναι ακόμα καλύτερη, έχουν πιο πολλές συμμετοχές και αυτό είναι ένα πολύ καλό δείγμα για την παραπέρα εξέλιξη του γεωπάρκου ΣΥΤΕΣ. Το χωριό στο οποίο βρίσκομαι λέγεται Μέρωνας. Είναι μια ετοφολιά χτισμένη στα 650 μέτρα, ακριβώς απέναντι από τον Ξυλωρίτη και παρεμβάλλεται ανάμεσα η κοιλάδα του Αμαρίου, μια πολύ πλούσια κοιλάδα, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια στην εισήγηση που θα κάνω, σε οικοτουριστικά χαρακτηριστικά. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει το όλο εγχείρημα και όπως θα ακούσετε μέσα από πρωτοβουλίες που έχουν σχέση με την ανάδειξη των σημαντικών στοιχείων της περιοχής, τη σήμανση με ειδικά επιδικές ταμπέλες και τα λοιπά και τα λοιπά των διαδρομών τόσο των πεζοπορικών όσο και των ποδηλατικών, προσπαθούμε να αναπτύξουμε με έναν τρόπο καθαρά οικοτουριστικό τα αξιόλογα στοιχεία της περιοχής. Γιατί τα γεωπάρκα ενσωματώνουν τρία πράγματα μαζί. Είναι η γεωλογία, είναι τα οικοσυστήματα που έχουμε, χλωρίδα, πανίδα και κάποιους άλλους οικότοπους, δηλαδή περιοχές που υπάρχει εξειδικευμένη χλωρίδα και πανίδα. Οπότε θα εστιάσω πιο πολύ σε αυτά. Συγκεκριμένα τώρα το γεωπάρκο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον σπηλαιολογικά. Εκεί υπάρχει το σπήλαιο του Άνω Περιστερά που εξερευνείται δεκαετίες και πλέον πριν δύο χρόνια κατάφεραν και το έφτασαν στα 8 χιλιόμετρα μήκος. Αυτό σημαίνει ότι είναι το τρίτο μακρύτερο σπήλαιο της Ελλάδας. Οπότε εμείς βλέπουμε τώρα το γεωπάρκο, το εξωτερικό περιβάλλον, αλλά από κάτω υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο σπηλαίων. Επίσης, και στα σπήλαια αυτά υπάρχουν μοναδικές μορφές ζωής. Το αισθάνεται μόνο εκεί, γιατί τα σπήλαια είναι πολύ ιδιαίτεροι τόποι, γιατί δεν έχουν ούτε φως, έχουν σταθερές θερμοκρασίες. Και οπότε για να επιβιώσει κάποιος κάνει ειδικές προσαρμογές. Έχουμε τυφλά ζώα, έχουμε άχρωμα ζώα. Επίσης, ένας άλλος οικότοπος πολύ σημαντικός είναι τα βαράκια, που είναι ουσιαστικά είναι τα σπήλαια που είναι στην επιφάνεια, δηλαδή μορφούνται με αντίστοιχους τρόπους. Και τα βαράκια και αυτά είναι θόκοι, οικολογικοί θόκοι για το γεωπάρκο, καθώς εκεί πέρα οι οργανισμοί μπορούν και προστατεύονται από τις εξωτερικές παρεμβάσεις. Γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά είδη φυτών που πάνε, ας πούμε, στα τυχώματα, τα χασμόφυτα που λένε. Επίσης εκεί εμφανίζονται τα περισσότερα δέντρα που υπάρχουν στο γεωπάρκο, γιατί το γεωπάρκο έχει κυρίως φρύγανα και μακία βλάστηση, δηλαδή πολύ χαμηλή βλάστηση. Αλλά στα φάρια μέσα συναντάμε έτσι υψηλότερα δέντρα. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο τεχνοχώρο Σιτίας σε ένα σεμινάριο του γεωπάρκου.
στο οποίο θα είμαι ομιλήτρια σε λίγη ώρα. Και το βασικό θέμα της ομιλίας μου, καταρχήν με τιμάει το Γεωπάρκο που με προσκάλεσε, και το βασικό θέμα της ομιλίας μου θα είναι ο τουρισμός μέσα στο Γεωπάρκο. Η τουριστική ανάπτυξη της Ιτίας μέσα σε ένα πλαίσιο, μέσα στα όρια, τα στενά και τα ευρεία όρια του Γεωπάρκου Ιτίας. Θεωρώ ότι το Γεωπάρκος Ιτίας από την αιγίδα της UNESCO είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για τη Ιτία, αρκεί οι κάτοικοι της Ιτίας να το συνειδητοποιήσουν και να ενημερωθούν πρώτα και μετά κατόπιν σοβαρή σκέψη να δούνε πώς μπορούν και αυτοί να συμβάλλουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της Ιτίας, η οποία εννοείται θα φέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής και μια ευημερία που για όλους μας είναι στόχος. Θα αναφέρω την προσωπική μου εμπειρία τα 16 τελευταία χρόνια ως ιδιοκτήτρια ξενώνων στην Κάτω Ζάκρο. Το Γεωπάρκος Ιτίας από τη στιγμή που έγινε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει, γιατί το προωθώ με όποιο τρόπο μπορώ στους επισκέπτες μου, αλλά και με ένα σωστό μάρκετινγκ με διάφορους τρόπους, έτσι. Και επίσης θα αναφερθώ σε αρκετά παραδείγματα τα οποία εγώ προσωπικά τα έχω εφαρμόσει στο μικρό μου ξενοδοχείο, τα οποία ευχαρίστησαν, ικανοποίησαν τους επισκέπτες μου σε πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτοί οι επισκέπτες είναι πλέον επαναλαμβανόμενοι με το mouth to mouth, από στόμα σε στόμα έχει αναγνωριστεί η μονάδα μου και προσελκύει περισσότερο κόσμο και στο ξενοδοχείο μου αλλά και γενικότερα σε όλη την περιοχή της Ιτίας. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να το στηρίξουμε ανεξάρτητα αν ένας επιχειρηματίας είναι στο τομέα της διαμονής ή της εστίασης. Υπάρχουν, πιστεύω, και πολλοί άλλοι τομείς στους οποίους τα νέα τα παιδιά μπορούν να δραστηριοποιηθούν έτσι ώστε να υπάρχει ένα συνολικό αποτέλεσμα. Εγώ προσωπικά, όπως και πολλοί άλλοι συναδελφοί μου, έχουμε ανάγκη από το άνοιγμα κάποιων επαγγελμάτων που δεν υπάρχουν στη Ιτία, έτσι ώστε να συνεργαστούμε μαζί τους και να υπάρχει ένα πολύ ιδανικό πακέτο για τους ανθρώπους που ήδη επισκέπτουν τη Ιτία και για αυτούς που θα θέλανε να επισκεφτούν το μέρος, αλλά θεωρούν προϋπόθεση το να υπάρχουν και δραστηριότητες. Πάνω σε αυτό λοιπόν το μοντέλο θα μιλήσω και πιστεύω σε αυτό το όραμα, το μοντέλο, όπως θέλετε πείτε το, σε αυτό το πράγμα θα επικεντρωθώ. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για τα σεμινάρια που λαμβάνουν χώρα και αφορούν την ανάπτυξη του γεωτουρισμού στην περιοχή του Γεωπάρκου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή ήδη από την πρώτη μέρα. Και βέβαια θα επιτευχθεί και ο στόχος των σεμιναρίων αυτών, που είναι να ευαισθητοποιήσουμε τόσο τους επαγγελματίες όσο και γενικότερα τους πολίτες της επαρχίας Ιτίας σε σχέση με το Γεωπάρκο Ιτίας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πολύ τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές και βέβαια τους διοργανωτές των σεμιναρίων αυτών, και να καλέσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν το αυριανό σεμινάριο, το οποίο θα λάβει χώρα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 9 η ώρα το πρωί. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση και αφορά σε όλους τους συλλόγους, τους εθελοντές, τους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν σχετικά με το γεωπάρκο και το γεωτουρισμό φυσικά στις περιοχές των γεωπάρκων, των νησιωτικών γεωπάρκων.